Γεια χαρά, Ντάνι το Greeks, και καλώς ήρθατε στο πρώτο διδακτικό βίντεο της σειράς Μάθε να παίζεις Pokémon TCG. Ξεκινάμε από τα βασικά. Σήμερα θα δούμε τη σύσταση μιας τράπουλας Pokémon, θα μάθουμε να διαβάζουμε και να κατανοούμε τα είδη και τα σύμβολα πάνω στις κάρτες, την εξέλιξη ενός Pokémon και τέλος την αρένα της μάχης. Πάμε να ξεκινήσουμε χωρίς άλλη καθυστέρηση. Nidogreek, διαλέγω εσένα! Λοιπόν, παιδιά, ξεκινάμε. Υπάρχουν τρία είδη καρτών στο παιχνίδι του Pokémon TCG. Τα Pokémon φυσικά, οι Trainer Cards και οι Ενέργειες. Ξεκινάμε από τα εύκολα. Οι Ενέργειες αντιπροσωπεύουν τους τύπους των Pokémon που υπάρχουν στο παιχνίδι και είναι οι εξής: Grass, Fire, Water, Lightning, Psychic, Fighting, Darkness, Metal, Fairy, οι οποίες φεύγουν από το παιχνίδι αυτό το Σεπτέμβρη, Dragon, οι οποίες δεν υπάρχουν ενέργειες αλλά είναι μόνο τύπος Pokémon, και οι Colorless ή αλλιώς Normal. Οι ενέργειες αποτελούν το καύσιμο του Pokémon για να κάνει μια επίθεση, αλλά δεν είναι κανόνας ότι ένα Pokémon τύπου φωτιάς, για παράδειγμα, χρειάζεται αποκλειστικά και μόνο ενέργειες τύπου φωτιάς για να επιτεθεί. Αλλά αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια. Πάμε στην επόμενη κατηγορία καρτών. Τα Pokémon. Θα ξεκινήσουμε να αναλύουμε μια κάρτα Pokémon από το πάνω μέρος της. Πάνω δεξιά, λοιπόν, βλέπουμε τον τύπο του Pokémon όπως προείπαμε και στο κομμάτι με τις ενέργειες. Ακριβώς δίπλα βλέπετε τα health points του Pokémon, δηλαδή πόσους πόντους ζωής έχει. Ακριβώς δίπλα βλέπετε το όνομα του Pokémon, το οποίο είναι μοναδικό, και όλες οι κάρτες Pokémon με το ακριβώς ίδιο όνομα μπορούν να παιχτούν σαν το ίδιο Pokémon. Στη συνέχεια έχουμε το stage. Είναι η γραμμή εξέλιξης, μπορούμε να δούμε Basic, Stage 1 και Stage 2. Είναι η γραμμή εξέλιξης του Pokémon και θα μιλήσουμε για αυτήν σε πολύ λίγο σε αυτό το βίντεο. Κάτω από το Stage βλέπετε το Pokémon από το οποίο εξελίσσεται η συγκεκριμένη κάρτα, είναι δηλαδή η μικρή εξέλιξη του Pokémon. Στη συνέχεια βλέπουμε τη φωτογραφία, ας πούμε, του Pokémon σε αυτό το παράθυρο και μια μικρή εισαγωγή, το Pokédex Entry όπως λέμε, του Pokémon. Από κάτω έχουμε τις επιθέσεις του, για τις οποίες θα μιλήσουμε στο επόμενο βίντεο, και πάμε και στο κάτω μέρος της κάρτας, όπου βλέπεις το Expansion Symbol, συνήθως είναι στα καινούρια set στο κάτω αριστερά μέρος της κάρτας, και είναι το σύμβολο του set από το οποίο κυκλοφόρησε η κάρτα, και έχουμε και το Collector's Card Number, δηλαδή το νούμερο της κάρτας στο set. Υπάρχουν και κάποια νούμερα τα οποία είναι μεγαλύτερα από το συνολικό νούμερο των καρτών του set, τα οποία λέγονται Secret Rares, αλλά έτσι πάμε πιο πολύ στο Collector's Part και όχι στο Player's Part. Κάτι ακόμα που είναι λίγο έτσι σημαντικό να τονίσουμε είναι αυτό το συμβολάκι, το D ή E που βλέπετε. Από τον Σεπτέμβρη που έρχεται θα μπορούν να παιχτούν μόνο οι κάρτες D και μετά, δηλαδή A, B, C, D, E και ούτω καθεξής. Είναι ένας νέος τρόπος να μπορούμε να ξέρουμε ποιες κάρτες θα μπορούν να παίζονται στο standard format, αλλά για αυτά θα μιλήσουμε πολύ πιο μετά. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε μια trainer card. Οι trainer cards χωρίζονται σε τρεις υποκατηγορίες: τα items, τους supporters και τα stadiums, τις οποίες τις διαχωρίζουν κάποιοι πολύ βασικοί κανόνες, οι οποίοι αναγράφονται στο rule box κάτω δεξιά. Χοντρικά να ξέρετε ότι η κύρια διαφορά τους είναι ότι από τα items μπορείς να παίζεις όσες κάρτες θέλεις σε κάθε γύρο, από τους supporters παίζεις μόνο μία κάρτα σε κάθε γύρο σου, και τα stadiums παίζονται μία κάρτα σε κάθε γύρο και παραμένουν στο παιχνίδι μέχρι κάποια άλλη κάρτα να τις διώξει. Τι είναι όμως τα Pokémon χωρίς τις εξελίξεις τους? Οι κάρτες Pokémon, όπως είπαμε, στο πάνω αριστερό τους κομμάτι έχουν το σύμβολο Basic, Stage 1 και Stage 2. Τα Stage 1 and 2 λέγονται Evolution Pokémon και δεν μπορούν να παιχτούν κατευθείαν από το χέρι στην αρένα. Αυτή είναι η δουλειά των Basic Pokémon, από τα οποία ο παίχτης μπορεί να παίξει όσα θέλει σε κάθε γύρο από τη στιγμή που τα έχει στο χέρι του και υπάρχει χώρος στην αρένα για να παιχτούν. Ακόμα και αν ένας παίχτης έχει όλο το Evolution Line στο χέρι του, δεν μπορεί να παίξει όλες τις κάρτες σε ένα γύρο. Πρέπει πρώτα να παιχτεί ένα Basic Pokémon, να περιμένει ένα γύρο, δηλαδή το γύρο που παίχτηκε,
και στη συνέχεια να παιχτεί το Stage 1. Το ίδιο ισχύει και για τις εξελίξεις από Stage 1 σε Stage 2. Όταν γίνει μια εξέλιξη ενός Basic Pokémon σε Stage 1, το Stage 1 Pokémon πρέπει να μείνει στην αρένα για τον γύρο αυτό που παίχτηκε μέχρι να μπορέσει στον επόμενο γύρο ο παίχτης να καλέσει ένα Pokémon Stage 2, το οποίο παραμένει στην αρένα, δεν υπάρχει δηλαδή Stage 3 Evolution. Πριν κλείσουμε με τις εξελίξεις, να πούμε ότι όταν ένα πλήρως εξελιγμένο Pokémon βγει Knockout, τότε πάνε στο Discard Pile, θα εξηγήσουμε σε πάρα πολύ λίγο τι είναι αυτό, όλες οι κάρτες και ενέργειες που είχε αυτό το Pokémon πάνω του. Τώρα που τελειώσαμε με το κομμάτι των καρτών, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για την αρένα, το πεδίο της μάχης. Ξεκινάμε με το χέρι. Κάθε παίκτης τραβάει στο χέρι του 7 κάρτες στην αρχή του παιχνιδιού. Κανείς δεν μπορεί να δει το χέρι του αντιπάλου του, εκτός αν παιχτεί μια κάρτα η οποία λέει το αντίθετο. Στη συνέχεια έχουμε το deck. Κάθε παίκτης έχει ένα deck, μια τράπουλα δηλαδή, 60 καρτών υποχρεωτικά και δεν μπορεί κανείς να την αλλάξει μετά το τελευταίο ανακάτεμα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, εκτός αν υπάρξει κάποια κάρτα στο παιχνίδι η οποία σου λέει να το κάνεις. Στη συνέχεια έχουμε το active spot. Εκεί είναι όπου το Pokémon σου δίνει τη μάχη. Είναι το ενεργό σου Pokémon. Κάθε παίκτης έχει μόνο ένα active Pokémon και το active πρέπει να έχει πάντα ένα Pokémon. Αν δεν μπορεί κάποιος παίκτης να φέρει ένα Pokémon στο active, σημαίνει ότι η μονομαχία λύγει και αυτός που δεν έχει Pokémon στο active χάνει. Στη συνέχεια, πιο πίσω από το active έχουμε το bench ή αλλιώς το μπάγκο. Αυτή είναι η υπόλοιπη σου εξάδα, αν κάνουμε μία αναφορά στα παιχνίδια. Κάθε παίκτης δικαιούται να έχει στην αρένα άλλα 5 Pokémon πέραν από το active. Αυτά τα Pokémon δεν μπορούν να επιτεθούν μέχρι να βγουν στο active, αλλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα abilities τους αν έχουν κανονικότατα σε κάθε γύρο. Τέλος μας μένουν το discard pile και τα price cards. Ξεκινάμε με το discard pile. Είναι όλες οι κάρτες οι οποίες βγαίνουν εκτός παιχνιδιού. Είναι η στίβα δηλαδή των καρτών. Όσοι παίζανε Yu-Gi-Oh! Είναι το νεκροταφείο των καρτών, ας πούμε. Εδώ στα Pokémon δεν έχουμε νεκροταφείο. Οι κάρτες που βγαίνουν στο discard pile δεν μπορούν να επιστραφούν πίσω στο χέρι ή στην αρένα, αλλά σε περίπτωση που παιχτεί πάλι μια κάρτα η οποία σου λέει να το κάνεις, βεβαίως και γίνεται. Και τέλος, παιδιά, έχουμε τα prize cards. Στην αρχή του παιχνιδιού, στο setup του παιχνιδιού, όταν στείνεται το παιχνίδι, κάθε παίκτης βγάζει από την τράπουλά του 6 κάρτες, τις οποίες τις βάζει ανάποδα στο αριστερό κομμάτι της αρένας. Αυτές οι κάρτες είναι ο στόχος του παιχνιδιού. Όποιος παίκτης καταφέρει να μαζέψει αυτές τις 6 κάρτες γρηγορότερα από τον αντίπαλό του, είναι και ο νικητής. Συνήθως, μία prize card ισούται με ένα Pokémon του αντιπάλου. Δηλαδή, όταν βγάζεις knockout ένα Pokémon του αντιπάλου, τραβάς μία δικιά σου prize card. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις όπου μπορείς να τραβήξεις και 2 και 3 prize cards από τις δικές σου, αλλά για αυτά θα μιλήσουμε στη συνέχεια, στην πολύ συνέχεια. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Στο επόμενο βίντεο θα ξεκινήσουμε να παίζουμε, θα δούμε το setup του παιχνιδιού, θα δούμε τους πρώτους γύρους και πώς μπορείς να πάρεις την νίκη σε μια μονομαχία Pokémon. Ευχαριστώ, παιδιά, πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ήμουν ο Γιώργος και καλή συνέχεια.